Πάτρας. Καλή σας ημέρα, κυρία Σολομού. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Κοντολή. Την έχω στη τηλεφωνική μου γραμμή. Μου έκανε εντύπωση γιατί. Γιατί λέτε να μην κλείσει το ΤΕΙ από το Αίγιο, να μην φύγει το ΤΕΙ από το Αίγιο, αλλά να συνεχίσει να υπάρχει με συγκεκριμένους όρους. Διότι κάποιοι λένε να μείνει έτσι κι αλλιώς. Όχι. Το έγραψα αυτό στην ανακοίνωσή μου. Καταρχήν, τάσσομαι υπέρ της παραμονής του τμήματος φυσικοθεραπείας στο Αίγιο για όλους αυτούς τους λόγους που λέτε. Αλλά αυτή τη στιγμή, μιλώντας και ως καθηγήτρια, πρέπει να υπάρξει ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός του Υπουργείου Παιδείας. Και πολύ σωστά είπατε, δεν μπορεί να αλλάζουν τα σχέδια ανάλογα με το αν αλλάζουν οι κυβερνήσεις ή οι υπουργοί. Εδώ πέρα πρέπει να μείνει η σχολή αυτή. Γιατί είχε ένα πολύ επιτυχημένο έργο, παρήχε ένα υψηλότατο επίπεδο σπουδών και πραγματικά δεν καταλαβαίνω ποιον εκπαιδευτικό ρόλο και λόγο εξυπηρετεί. Στο εξωτερικό, κύριε Κογκόλη, τα πολύ μεγάλα πανεπιστήμια τι έχουν κάνει. Έχουν κρατήσει στις πρωτεύουσες, τις ευρωπαϊκές, τα βασικά τους τμήματα και τα μεταπτυχιακά και έχουν δημιουργήσει μικρότερες μονάδες σε επαρχιακές πόλεις. Γιατί πρέπει να υπάρχει σύνδεση με την κοινωνία. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να υπάρχει μια οξυγόνωση της κοινωνίας. Γιατί όλες οι σχολές μπορούν να προσφέρουν και στον οικονομικό ιστό να αναβαθμίσουν την οικονομία μιας περιοχής, αλλά μπορεί να εξυπηρετούν και κοινωνικούς λόγους μέσα από συζητήσεις, από συνέδρια που μπορούν να κάνουν οι διάφοροι φοιτητές. Έτσι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ζωή μιας πόλης. Έτσι λοιπόν, το να πάρουμε αυτή τη στιγμή το τμήμα φυσικοθεραπείας, που δεν είναι το πρώτο που αυτή τη στιγμή κλείνει στο Αίγιο. Μην ξεχνάτε τη σχολή οπτομετρίας. Όμως πρέπει να υπάρξει ένας σχεδιασμός. Πρέπει να υπάρχουν απαραίτητα κονδύλια, απαραίτητες φοιτητικές εστίες, βιβλιοθήκες πολύ σπουδαίες για την εκπαιδευτική δραστηριότητα των φοιτητών και γενικά ένα πανεπιστήμιο, μία σχολή τριτοβάθμια πρέπει να παρέχει τα πάντα στους φοιτητές. Αν θέλουμε να υπάρχει εκπαίδευση, αν θέλουμε να αναβαθμίσουμε την εκπαιδευτική δραστηριότητα και τα πανεπιστήμια μας, πρέπει το κράτος να παρέχει στους φοιτητές την απαραίτητη παιδεία. Άρα μου λέτε η λύση δεν είναι να φύγει, είναι να μείνει, αλλά αναβαθμισμένο προφανώς. Να αναβαθμιστεί βεβαίως. Εγώ τάσσομαι με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που είναι και απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου, να μείνει, αλλά να εξοπλιστεί περαιτέρω. Μακροπρόθεσμο σχεδιασμό ζητάμε από την κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν θα προλάβετε τώρα, γιατί μαθαίνω ότι υπογράφεται το προεδρικό διάταγμα. Βέβαια, βλέπω το ότι. Το θέμα είναι αν θα δημοσιευτεί, αλλά στα μηχανογραφικά υπάρχει ακόμα σήμερα η σχολή φυσικοθεραπείας. Γιατί αυτό δεν είναι αντιφατικό, κύριε Κογκόλη. Λένε θα το πάρουν, αλλά υπάρχει στα μηχανογραφικά. Δεν θα δημιουργηθεί ένα κομφούζιο αυτή τη στιγμή. Και σαφές. Δεν ξέρω αν τελικά με την αντίδραση αυτή, που όλοι οι φορείς έχουν ταχθεί με το Δημοτικό Συμβούλιο που υπάρχει ομόφωνη απόφαση, ευελπιστώ η κυβέρνηση να κάνει πίσω ακόμα και αυτή την ίστατη στιγμή και να ακούσει την τοπική κοινωνία. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σολομού. Ευχαριστώ για τη συζήτηση. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.